Τώρα λοιπόν έχουμε το άλλο μεγάλο θέμα με τον Πούτιν. Ο Πούτιν πάει μεθαύριο για να πάρει με δημοψήφισμα, με δίθεν δημοκρατικές διαδικασίες πίσω, γιατί όλα αυτά είναι δίθεν. Όταν ξεκινάμε από μια δίθεν κυβέρνηση προϊόν πραξικοπήματος και αυτός αποτάει με ένα δίθεν δημοψήφισμα προκειμένου να πάρει την Κρυμαία. Αλλά είναι κακοί λογαριασμοί για αυτή. Κακοί λογαριασμοί, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Βενιζέλος. Δηλαδή, εγώ με τον Βενιζέλο έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές. Αλλά ο άνθρωπος από τόσα προβλήματα φαίνεται ότι το έχει αδειάσει αυτό τελείως. Δεν υπάρχει. Συζητάγαμε και βρίσκαμε άκρη σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτό το δημοψήφισμα που ξεκίνησε από το Κόσοβο από τους Αμερικανούς και εκεί το παίρνει τώρα ο Πούτιν και απαντάει στους Αμερικανούς. Αύριο το πρωί, γιατί δεν θα μου το κάνει ο Τούρκος στην Κομωτινή. Άλλη μια φορά το λέω. Αφήστε δε που τώρα με το, άμα βγάλει ευρωβουλευτή ο Δημάρ, δεν αποκλείται να είναι ο Τούρκος όπως εκείνος συγκρίζεται. Μουσουλμάνος κατά τη συνθήκη της Λοζάνης. Έλληνας. Είναι πολύ δύσκολο. Φανταστείτε να βγει, ρε παιδιά. Βγάζει Δημάρ και ο πρώτος είναι εκεί πάνω. Γιατί είναι μαζεμένοι όλα τα κουκιά και την έχουν στήσει. Την έχει στήσει στο προξενείο. Δηλαδή το προξενείο αυτή τη στιγμή της Τουρκίας κάνει αμάν, εάν βγει ο Δημάρ, να βγει ο δικός τους. Εγώ σας λέω ότι βγαίνει. Αντιλαμβάνεστε να έχουμε έναν Τούρκο κατά τη δήλωσή της ψυχής του στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τι θα μας βγει στην Επιτροπή Περιφερειών. Αντιλαμβάνεστε. Κανείς δεν ασχολείται. Καλά ασχολείται. Γι' αυτό θα είμαι πάνω.